Το ελικόπτερο τους μεταφέρει στην περιοχή που πρέπει να εκαθαρίσουν. Η συνεννόηση μεταξύ τους γίνεται κυρίως με νοήματα. Στόχος τους να ελέγξουν όλα τα κτίρια για τυχόν εισβολής ή ομήρους. Εισβάλλουν σε κτίρια, το εσωτερικό των οποίων κάποιες φορές παρακολουθούν με ενδοσκοπική κάμερα που βρίσκεται σε τηλεσκοπικό κοντάρι. Ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται παραλλαγμένοι σε όλη τη διάρκεια της αποστολής. Ανατινάζουν την πόρτα και εισβάλλουν στο κτίριο. Η διάρρηξη της θύρας πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα όπως ειδικούς κρυούς, με βαλιστικά μέσα όπως ραβδοτά και λιόκανα όπλα και με κρυκτικά μέσα όπως αυτοσχέδια κρυκτικά γεμίσματα. Δημιουργούν αντιπερισπασμούς προκαλώντας εκρήξεις. Στο κέντρο διεξάγουμε εκπαίδευση στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στο αντικείμενο αγώνα σε αστικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας υλικά, τεχνικές και μέσα του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Είναι η ομάδα εκαθάρισης της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Η εκπαίδευση σε αντικείμενα σε αγώνα σε κατοικημένους τόπους διεξάγεται από όλες τις μονάδες της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Η αποστολή τους είναι ιδιαίτερη καθώς εξειδικεύονται στη δράση σε αστικό περιβάλλον. Η διεξαγόμενη εκπαίδευσή τους είναι πολυπίκυλη και συνδυαστική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με υψηλό επίπεδο ρεαλισμού που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων σε αστικό περιβάλλον.